Τώρα, ένα από τα θέματα που θα σηκώσουν ψηλά εν ώψη εκλογών οι υποψήφοι σε δήμους και περιφέρειες φαίνεται ότι θα είναι το ζήτημα της διαφάνειας. Ένα ζήτημα στο οποίο και οι πολίτες θα δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα και από αυτό θα κριθεί και η επιλογή των περισσότερων υποψηφίων που θα διεκδικήσουν την ψήφο εμπιστοσύνη τους. Σε πρόσφατη εκδήλωση που έγινε στην Κομωτινή, ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Λεωνίδας Γρηγοράκος και ο Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γιώργος Σούρλας τόνισαν με έμφαση πως όλα πρέπει να γίνονται με πλήρη διαφάνεια και επεσήμαναν την αναγκαιότητα της ανάρτησης όλων των αποφάσεων στο πρόγραμμα Διάβγεια Εγκαίρως. Την ανάγκη να αναρτώνται στο πρόγραμμα Διάβγεια όλες οι αποφάσεις που αφορούν στη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση, τόνισαν προσφάτως σε ημερίδα για τη διαφάνεια υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών αλλά και δήμαρχοι των Δήμων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάρτηση στο πρόγραμμα Διάβγεια κάθε είδους πληροδοτικών διαγωνισμών, τόσο τα στελέχη του Υπουργείου όσο και οι δήμαρχοι της Περιφέρειας τοποθετήθηκαν με σαφήνεια, τονίζοντας πως η ανάρτηση τέτοιων προκηρύξεων στο διαδίκτυο πρέπει να γίνεται έγκαιρα και μέσα στις νόμιμες προθεσμίες προκειμένου να ενημερώνονται και να προλαβαίνουν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον όσο το δυνατόν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι. Το πλαίσιο της διαφάνειας, ποιες αποφάσεις, ποιες κατηγορίες αποφάσεων, προκηρύξεων και λοιπόν έχουν τη δυνατότητα να εξαιρεθούν από την ανάρτηση στο πρόγραμμα Διάβγεια? Εγώ θα θεωρούσα καμία. Δεν θα ήθελα, ναι. Θα ήθελα να υπάρχει μια πλήρη διαφάνεια. Εκτός αν είναι θέματα τα οποία αφορούν εθνικούς λόγους, εκεί θα, κατά όπως καταλαβαίνετε, δεν θα μπορούσα να υποστηρίξω κάτι τέτοιο. Αλλά τα υπόλοιπα πιστεύω ότι πρέπει να ζούμε μια διάφανη ζωή όλοι μας. Εγώ δεν πιστεύω, δεν πρέπει να εξελιχθούν, αλλά και οι μητροποίησεις που έκανε ο Υπουργός Μητσοτάκης πρόσθεται σε κι άλλες. Φυσικά και θα πρέπει όλα να είναι στο φως και όχι το φως αυτό που όλοι αναφέρουν σε πολιτικούς λόγους, αλλά το φως είναι ο υπολογιστής στον οποίο μπαίνει ο καθένας μας και βλέπει τι έχει κάνει ο καθένας και με τον τρόπο τον οποίο έχει γίνει. Οποιαδήποτε απόφαση έχει οικονομικό περιεχόμενο, αναρτάται στη Διάβγεια. Είναι υποχρεωτικό. Δεν μπορεί να προχωρήσει από τη μια ενέργεια στην άλλη αν δεν προηγηθεί η δημοσίευση στην Διάβγεια. Άρα δηλαδή εδώ διασφαλίζονται όλα τα συμφέροντα και του Δήμου και των ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν, παραδείγματος χάρη, σε ένα διαγωνισμό. Αν δεν γίνεται, υπάρχουν ευθύνες. Αυτό πάει να διορθώσει το Υπουργείο. Και γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ να το ακούσουμε. Είναι συγκεκριμένη διαδικασία. Εάν δεν είναι αναρτημένο στη Διάβγεια, κανονικά στην προθεσμία, είναι άκυρος ο διαγωνισμός. Δεν το συζητώ. Σαφέστατα και θα πρέπει, και νομίζω ότι το πρόγραμμα Διάβγεια έχει προσφέρει πολλά. Απλά θα έλεγα και εγώ ότι θα πρέπει να εξυγχρονιστεί ακόμη περισσότερο. Δηλαδή, σήμερα τα πάντα, όλες οι λειτουργίες της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα από το πρόγραμμα Διάβγεια βρίσκονται στην ευχέρεια και στη διάθεση του κάθε πολίτη να μπορεί να κάνει τον έλεγχό του. Ορίζει ο νόμος, δεν είναι. Έχει, ειδικά στους δημόσιους διαγωνισμούς, νομίζω θέλει 50 μέρες, 52 μέρες δημοσιότητα και στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κυβερνήσεων. Για μικρότερα ποσά γίνεται, είναι υποχρεωτική. Όχι μόνο η ανάρτηση στο διαδίκτυο. Τοπικός τύπος, πανελλήνιος τύπος. Εάν κάποιοι το κάνουν ενώ απαιτείται και άλλη δημοσιότητα από τον νόμο, τότε είναι υπόλογοι και είναι σίγουρο ότι στη συνέχεια με όλους αυτούς τους μηχανισμούς που είπαμε κάποια στιγμή θα τους τσακώσουν. Και η δικαιοσύνη να δουλεύει καλά και το κράτος και η κρατική λειτουργία και εμείς οι κυβερνητικοί και όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν την εξουσία στα χέρια τους θα πρέπει να είναι διαφανείς και πάνω απ' όλα να προσπαθούν να πετύχουν το καλύτερο. Πιστεύω ότι συνολικά για τη δημόσια διοίκηση, επομένως και για την αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να υπάρχουν λίγοι καλά στελεχωμένοι και επομένως αποτελεσματικοί μηχανισμοί και όχι πολλοί υποστελεχωμένοι και με αλληλοεμπλεκόμενες αρμοδιότητες. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο το ότι μαχαισμός τώρα 45 και 30, αυτά τώρα τελείωσαν αυτά. Γυρίζουμε σελίδα. Τέρμα οι ανοχές, γιατί είναι τέρμα οι ανοχές του ελληνικού λαού. Όποιος θα αναλάβει ευθύνες. Και όποιος παρανομήσει, ο κορυδαλός θα παραμείνει ανοιχτός. Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως αυτό που επισημάνθηκε από όλους ήταν ότι θα πρέπει να υπάρξουν διευκρινιστικές εγκύκλοι και αλλαγές προκειμένου να μην αφήνονται νομικά παραθυράκια διαφάνειας σε όσους θέλουν να παρανομήσουν αλλά και για να γίνει το πρόγραμμα πιο ουσιαστικό και ευέλικτο. Τόσο ο κύριος Γρηγοράκος όσο και ο κύριος Σούρλας τόνισαν με σαφήνεια πως τα φαινόμενα διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση και στην τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να τελειώσουν και η χώρα να γυρίσει σελίδα γιατί τελείωσε και η υπομονή των πολιτών απέναντι σε αυτά τα περιστατικά. Πόσο μάλλον αυτήν τη χρονική συγκυρία που διανύει η χώρα και πόσο μάλλον τώρα που οι υποψήφοι σε επικείμενες εκλογές θα πρέπει να σηκώσουν ψηλά το θέμα της διαφάνειας.
Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε στις κινητοποιήσεις των αγροτών. Αλλά λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο Βόρειο Έβρο και της μεγάλης επικινδυνότητας των δρόμων, η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα αποφάσισε η συγκέντρωση των τρακτέρ στον μπλόκο της ΕΒΣ τελικά να γίνει την ερχόμενη Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου. Οι περιοδίες φυσικά της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα στα χωριά θα συνεχιστεί κανονικά. Μαζί μας τηλεφωνικά βρίσκεται ο κύριος Γιάννης Μαργαρετίδης.